Ως ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Των ιερών χώρων του Δήμου Καλλινίων σήμερα οργιστήκατε ενώπιον Θεού και ανθρώπης και καλείστε από σήμερα το να λάβετε τα ηνία αυτού του Δήμου που δεν είναι μόνο εδώ αλλά είναι και όπου γης, διότι η Καλλίνη είναι και εγγύς και μακράν, κύριε Υπουργέ. Και γι' αυτό λοιπόν αναλαμβάνεται μια μεγάλη ευθύνη και ευχόμεθα εκ βάθους καρδίας όπως ευωδώσετε τους σκοπούς σας και οραματισμούς σας για το καλό
εμβάλλου και αριστοτόπου νήσου των Γαλημίων. Συγχαρητήρια. Οφείλω να σας. Βεβαίως η σκέψη μου, κύριε Δήμαρχε, τώρα στρέφεται στον αγαπητό μου ακόμα δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο. Και εύχομαι όπως ο Άγιος Θεός, για πρεσβειών του Άγιου Σάββα, του δώσει γρήγορα την υγεία του να έρθει να το ελπίσω και αυτό. Κύριε Δήμαρχε, Σεβασμιότατε, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, είναι συγκινητική η στιγμή σήμερα να βρίσκουμε σε αυτόν τον χώρο εδώ, που θα σε τόσο πολύ κόσμο και να υποβάλλουμε την δήλωση όρκου απέναντι στο Θεό και σε εσάς, ότι θα σεβόμαστε το Σύνταγμα, τους νόμους και θα τηρούμε. Θα αγωνιζόμαστε για εσάς. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Λόγια τα οποία αυτή τη δύσκολη περίοδο την οποία περνάμε, την δύσκολη οικονομική περίοδο, στην οποία όλοι πρέπει να είμαστε δίπλα σε εσάς, γιατί βιώνουμε αυτή την δύσκολη περίοδο και πιστεύω ότι η τωρινή, η νέα Δημοτική Αρχή μαζί με τον Δημήτρη τον Γιακομιχάλη, ο οποίος είναι έμπειρος δήμαρχος, διετέλεσε επί 8 χρόνια δήμαρχος και με όλο το νέο το Δημοτικό Συμβούλιο δίπλα, νομίζω ότι θα σταθούμε στα δύσκολα προβλήματα του τόπου, θα σταθούμε αρρωγοί, συμπαραστάτες, προκειμένου να ξεπεράσουμε αυτή την δύσκολη οικονομική περίοδο. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό προβλήμα και ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Εύχομαι καλή χρονιά, καλή δύναμη σε όλους τους νεοεκλεγέντες Δημοτικούς Συμβούλους και στους παλιούς. Αρκετός κόσμος σήμερα. Για μας τους Γαλήμιους, η συμμετοχή του λαού σε μεγάλα γεγονότα είναι βιωματική κατάσταση, είναι στην παράδοσή μας και όλες οι κορυφαίες αποφάσεις επί εποχής δημογεροντίας λαμβάνονταν σε γενικές συνελεύσεις με τέτοιες παρουσίες. Η ορκομοσία δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία. Ο όρκος που δώσαμε πριν από λίγο είναι όρκος τιμής και ευθύνης. Όρκος απέναντι στον τόπο μας, απέναντι στους πολίτες. Είναι όρκος να υπηρετήσουμε με σεβασμό και αξιοπρέπεια αυτό που μας έταξε ο λαός με την πρόσφατη ετοιμιγορία του. Επιδιώκουμε το διάλογο, την σύνθεση, τη συνένεση, τη συνεργασία, τη συμμετοχή. Κλείνοντας, ευχόμαστε στους νεοεκλεγέντες συναδέλφους με τα λόγια και τη στάση τους να δώσουν μια νέα πολιτική διάσταση στη λειτουργία του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Ευχόμαστε σε όλους καλή και δημιουργική χρονιά, γεμάτη υγεία, στον νέο Δήμαρχο καλή δύναμη. Στο Δήμαρχο κύριο Ρούσο να αναρρώσει γρήγορα, να επιστρέψει στα παιδιά του, στην οικογένεια και στα καθήκοντά του. Χρόνια πολλά! Έκπληξη για μένα το γεγονός να ανασύρεται ένας πρώην δήμαρχος από 16 ολόκληρα χρόνια για να χαιρετήσω μία ορκομοσία της νέας Δημοτικής Αρχής. Η ορκομοσία που απέκτησε με τις πολλές παρουσίες πανηγυρικό χαρακτήρα και θα μου επιτρέψετε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι βουλευτές, κυρία Έμαρχος, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, να ξεκινήσω από την μεγάλη μειοψηφία. Κάποτε είχε διορθώσει ο κύριος Λούσος ότι είναι προτιμότερο να το λέμε μειοψηφία με πιο έμπικο από αντιπολίτευση. Να ξεκινήσω λοιπόν από τη μειοψηφία για να εκφράσω τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση
του απερχόμενου Δημάρχου. Πιστεύω ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή, όχι γιατί υπερτερεί τις προηγούμενους ως προς τις παρουσίες προσώπων, στελεχών και παραγόντων, όσο γιατί έχει δημιουργηθεί ένα πλέον κλίμα συνένεσης και συνεργασίας που επιβάλλει αυτή τη φορά να κερδίσουμε το στοίχημα. Πρέπει να είμαστε πραγματιστές και να ομολογήσουμε ότι η Κάλυμνος, χωρίς στη σημεία αυτή να έχει κανένας το θράσος να αναφερθεί σε αίτια και σε αίτιους, να παραδεχθούμε ότι έχουμε μείνει πίσω και επομένως ο ρόλος τον οποίο θα επιδραματίσει η σημερινή Δημοτική Αρχή είναι πάρα πολύ υψημένος. Επιβάλλεται λοιπόν πέρα από τους θεσμικούς ρόλους, πλειοψηφία-μειοψηφία, επιβάλλεται όσο ποτέ η συνένεση και η συνεργασία για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ένα καλύτερο αύριο. Αναφισβήτητα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Η συγκυρία της οικονομικής κρίσης θα αποτελέσει ένα μεγάλο εμπόδιο και θέλω να πιστεύω ότι διαθέτοντας την ανάλογη πείρα ο σημερινός Δήμαρχος, συνεπικουρούμενος από το Δημοτικό Συμβούλιο, από τους Δημοτικούς Συμβούλους και των τριών παρατάξεων, ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ό,τι το καλύτερο. Για να μην μακρηγορήσω, να συγχαρώ όλους τους εκλεγέντες, αλλά και όσους πήραν μέρος στις τελευταίες εκλογές, γιατί και η συμμετοχή θέλει λεβεδιά, είναι μία προσφορά, και να ευχηθώ να έχουν υγεία, δύναμη και κουράγιο. Οι απαιτήσεις του κόσμου, όσο τα πράγματα οικονομικά είναι δυσκολότερα, θα είναι υυξημένες και ειλικρινά το λέω, δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του φίλου Διακοπηγάνη. Καλή επιτυχία. Πόψε δώσαμε ένα όρκο τιμής. Ότι θα πετύχουμε. Ότι πρέπει να πετύχουμε. Άκουσα πολύ προσεκτικά το Γιάννη το Γαλουζή, το Γιάννη το Μαστροκούκο εκπροσωπώντας την παράταξη του Δημάρχου μας, του Γιώργου του Ρούσου, στον οποίο εύχομαι εξ ονόματος όλου του Καλλιμιακού Λαού καθή ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά του. Άκουσα ομιλίες αισιόδοξες ότι πρέπει να πορευτούμε όλοι μαζί. Δεν αντέχει ο τόπος, πραγματικά. Σε συγκρουσιακές λογικές και εμείς ξεκινήσαμε προεκλογικά, όπως θα ενθυμίσετε όλοι, χαμηλούς τόνους. Ψάξαμε τον δρόμο εκείνο που πραγματικά δεν είχε πολλώσεις και ήταν μια προεκλογική περίοδος, θα έλεγα, που εν πάση περιπτώσει, παρά τις όποιες στιγμές έντασης υπήρξαν, ήταν μια κοσμιότατη, πραγματικά, κύριε βουλευτά από την Κύπρο, αδελφέ μας, ήταν μια κόσμια προεκλογική περίοδος οι τελευταίες δημοτικές εκλογές. Διορθωθήκαμε παντού. Σήμερα, ενώπιον του Καλλιμνιακού λαού, δώσαμε έναν όρκο ιερό. Έναν όρκο που μας δεσμεύει απέναντι στο παρελθόν, στο παρόν, αλλά και το μέλλον. Στο παρελθόν, γιατί το νησί αυτό, με την ιστορία του, τον απαράμιλο πολιτισμό του, τους προχωρημένους θεσμούς του, στάθηκε εθνικό και κοινωνικό προπύργιο όλου του Δωδεκανησιακού χώρου. Το νησί αυτό με την ανάπτυξή του στο παρελθόν,
σε δύσκολους καιρούς και σε δίσεχτους χρόνους, αποτέλεσε τον φωτεινό δρομοδείχτη όλης της περιοχής. Αγωνίστηκε, πάλεψε, θυσίασε τα παιδιά του, αλλά στάθηκε όρθιο, δυνατό και αγέροχο πάντα. Με αξιοπρέπεια, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες όλων. Ο όρχος αυτός μας δεσμεύει και απέναντι στο σήμερα και το αύριο. Απέναντι στους σημερινούς ανθρώπους, απέναντι στον καλλιμνιακό λαό, στην νεολαία του, στους εργαζόμενους, στους επιστήμονες, στις μανάδες μας, απέναντι στα τιμημένα γερατιά, να εργαστούμε για το νησί αυτό που μας γέννησε, που μας ανάθρεψε, που μας μεγάλωσε. Ο όρχος αυτός είναι μια δέσμευση όλων μας. Να μην συμβιβαστούμε με τις δυσκολίες και με τα εμπόδια. Γνωρίζουμε και τις δυσκολίες και τα εμπόδια. Γνωρίζουμε το δύσκολο και σκληρό παρελθόν. Και το σκληρό περιβάλλον πάνω απ' όλα, που έχει δημιουργηθεί στο νησί και στην περιοχή μας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζουμε ακόμα και το διεθνές περιβάλλον κρίσης και αδυναμίας. Δίνουμε όμως σήμερα έναν όρκο τιμής. Να τιμήσουμε την εντολή που μας έδωσαν οι συμπατριώτες μας. Να κάνουμε την υπέρβαση. Να μην οχυρωθούμε στην πρόφαση της αδυναμίας, της εσωστρέφειας και της μεμψημυρίας. Να αφήσουμε πίσω τις επιφυλάξεις και τις αντιπαλότητες και να οικοδομήσουμε τα πολλά που μας ενώνουν. Οι στήρες αντιπαραθέσεις, οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες, ο λαϊκισμός και οι προσωπικές αντιπαραθέσεις δεν έχουν θέση και δεν πρέπει να έχουν θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην κρίσιμη συγκυρία που βιώνει η χώρα μας είναι αναγκαία η κοινωνική συνοχή, ο διάλογος, η συνένεση. Είμαστε εδώ για να σφυριλατήσουμε την ενότητα, την αμοιβαιότητα και την εμπιστοσύνη. Μας ενώνει ο ίδιος στόχος. Μας ενώνει η ανάπτυξη του νησιού μας. Πέρα και έξω από προσωπικά και στενά συλλογικά συμφέροντα. Δεν υπάρχουμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας. Όλοι μαζί όμως μπορούμε. Το πρόγραμμά μας είναι οραματικό, φιλόδοξο, αλλά και ρεαλιστικό συνάμα. Η Δημοτική Αρχή θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Ό,τι είμαστε εντολοδόχοι σας, ό,τι είμαστε υπηρέτες σας, αυτή η σχέση θα ενταθεί για το καλό του καλλιμνιακού λαού. Σας ευχαριστώ. Όμορφα ακούσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Χρόνια πολλά.